Φίλε και φίλοι του ΠΑΟ παντού, είμαστε εδώ μαζί σας από την Κρήτη, από το Ηράκλειο της Κρήτης, από Παναθηναϊκός Β', αντιμετώπισε τον Εγωτέλη. Εδώ έχουμε μαζί μας τον coach του Παναθηναϊκού, τον κύριο Γιάννη Βονόρτα. Γεια σας, ευχαριστούμε πολύ που δεχτήκατε να μιλήσετε. Και εγώ. Θα ήθελα να μου κάνετε ένα σχόλιο για τη σημερινή εμφάνιση του Παναθηναϊκού. Είχε δύο όψεις, στο δεύτερο ημίχρονο ήμασταν πάρα πολύ καλοί. Ξεκινάμε το καλό. Πιέσαμε τον Εγωτέλη, παρότι οι καιρικές συνθήκες ήταν πολύ άσχημες. Μπορώ να πω ότι στο μεγαλύτερο διάστημα είχαμε την πρωτοβουλία, χωρίς ωστόσο να μπορέσουμε να διασπάσουμε την κάποιες φορές μαζική άμυνα του αντιπάλου. Αργήσαμε να μπούμε στο παιχνίδι όπως γίνεται συνήθως και αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να συνηθίσουν οι νεαροί παίκτες μου, ώστε λοιπόν να γίνονται πιο απειλητικοί από την αρχή. Δυστυχώς αυτό το παιχνίδι δεν μπορέσαμε τις ευκαιρίες που κάναμε, δεν ήταν κλασικές βέβαια, που φτάσαμε στην περιοχή να σκοράρουμε και έτσι μείναμε σε αυτό το πρώτο γκολ που δεχθήκαμε πολύ γρήγορα και το οποίο ήταν από σπουδαίο γκολ δηλαδή. Η μπάλα πήγε στο γάμα, δύσκολο γκολ, αλλά το σκορ είναι 1-0. Coach, πιστεύεις ότι το πρωτάθλημα της Super League 2 βοηθάει τα νέα παιδιά να παίρνουν εμπειρίες και να είναι πιο έτοιμα για την πρώτη ομάδα? Ναι, αυτό το δείχνει η εικόνα μας, οπωσδήποτε, γιατί ακόμη δεν έχουν προσαρμοστεί πλήρως. Λείπει η εμπειρία. Βέβαια, σήμερα είχαμε την βοήθεια του Σέγκεφελ από την πρώτη ομάδα και του Χατζη Θεοδωρίδη. Βοήθησαν σημαντικά, αλλά η εμπειρία οπωσδήποτε πρέπει να υπάρχει και στις υπόλοιπες γραμμές, ώστε να υπάρχει κατεύθυνση στο παιχνίδι και να μπορούμε να πούμε από δύσκολες καταστάσεις και ψυχολογικές κυρίως, όπου κάποιοι παίκτες μπορούν να τραβήξουν ομάδα περισσότερο. Αυτό είναι λοιπόν που ακόμη δεν έχουμε, αλλά αυτό θα βοηθήσει ακριβώς. Αυτή η συμμετοχή τους θα βοηθήσει ώστε να μπορέσουν να αναπτυχθούν περισσότερο και να φτάσουν και αυτοί λοιπόν στα ίδια εμπειρικά επίπεδα. Μία τελευταία ερώτηση. Ποιος είναι ο στόχος σας για τον Παναθηναϊκό Β'? Ο στόχος μας είναι να οπωσδήποτε εκπροσωπούμε τον Παναθηναϊκό. Φοράμε το σήμα, φοράμε τη φανέλα, είμαστε Παναθηναϊκός και θέλουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί πάντοτε με όλες τις ομάδες και οπωσδήποτε οι παίκτες οι οποίοι έχουν το ταλέντο να μπορέσουν να ετοιμαστούν για να πάνε στην πρώτη ομάδα. Σε ευχαριστούμε πολύ, coach, και ευχόμαστε καλή συνέχεια. Ευχαριστώ.